Λοιπόν, τι είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής? Για κινητοποίησεις. Βεβαίως. Για τους συνταξιούχους που βγήκαν στους δρόμους, εδώ Μάλιστα. Παγκρίτιο ραντεβού, στο Ηράκλειο. Βγήκαν για να διεκδικήσουν πάρα πολλά. Έτσι. Mm-hmm. Είπαμε και συντάξει, ακρίβεια, τα πάντα όσα τους ταλανίζουν. Mm-hmm. Και να καλησπερίσουμε, αν τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Γιώργο Λενακάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου, να μας πει για την κινητοποίηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχε κόσμο κινητοποίηση, κύριε Λενακάκη. Κινητοποιήθηκαν οι συνταξιούχοι. Πράγματι, μείναμε πολύ ενθουσιασμένοι που οι συνταξιούχοι όλων των σωματείων και από όλη την Κρήτη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνταξιουχικών οργανώσεων και ήρθαν στο νησί πάρα πολλοί συνάδελφοι από Χανιά, από Ρέθυμνο, από Λασίθι και φυσικά και από Ηράκλειο. Πήγατε και στο... Πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα οι συνταξιούχοι έδωσαν το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι τα προβλήματα είναι εδώ, είναι υπαρκτά και χρειάζονται λύση. Οι συνταξιούχοι έδειξαν ότι είναι αποφασισμένοι να τα διεκδικήσουν, γιατί είναι δίκαια τα αιτήματα των συνταξιούχων. Άρα, Πρόεδρε, να υποθέσουμε ότι οι αυξήσεις αυτές που έδωσε η κυβέρνηση, το 3% πόσο είναι, κάθε άλλο παρά σας ικανοποιούν, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, όπως πολύ καλά το λέτε, είναι μια κοροϊδία. Μετά από 13 χρόνια που έχουν να πάρουν αύξηση οι συνταξιούχοι και δει αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, που δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν αύξηση, όσο μικρή και να είναι, αλλά η αύξηση το 3% σε μία μέση σύνταξη που είναι 700 ευρώ περίπου είναι 20 ευρώ. Αν θα αφαιρέσεις αυτή τη στιγμή το φόρο εισοδήματος και το φόρο υπερυγείας, δεν μένει τίποτα. Πολλοί συνάδελφοί μας είδανε μειώσεις. 20 ευρώ μειχτά είναι δηλαδή, έτσι, κύριε Λενακάκη? Μειχτά ναι. Και μόνο στην κύρια σύνταξη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι επικουρικές μας συντάξεις τώρα και πολλά χρόνια δεν έχουν πάρει καμία αύξηση. Έχουν μειωθεί κατά 80% και θα ήθελα από εδώ, από την συχνότητα τη δική σας, να σας πω ότι τώρα με την ιδιωτικοποίηση του επικουρικού, της επικουρικής ασφάλισης με τον νόμο Χατζηδάκη, το ταμείο το δικό μας, το επικουρικό, έπαψε να έχει έσοδα. Με αποτέλεσμα οι δικές μας επικουρικές συντάξεις, αυτές οι λίγες που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή 100-150 ευρώ, μετά από λίγο φαντάζομαι ότι θα κινδυνεύουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Επίσης αυτό που εμείς σαν μήνυμα δώσαμε και αξίζει τον κόπο, γιατί ήταν και στην πρώτη μας προτεραιότητα, ήταν το θέμα της υγείας. Τα θεωρούμε πολύ κρίσιμα τα θέματα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνταξιούχοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα υγείας, μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία, πληρώνουμε φάρμακα τα οποία τα είδαμε να αυξάνεται η συμμετοχή κατά 50%. Είδαμε επίσης σήμερα από τις 19 του μήνα, από ό,τι μας ενημερώνουν, θα αρχίσουν τα απογευματινά χειρουργία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εμείς αυτό το καταδικάζουμε και καλούμε τους συνταξιούχους, καλούμε τους ηρεπιώτες και τους υπενθυμίζουμε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι κανενός υπουργού, ούτε κανονός πρωθυπουργού. Είναι του ελληνικού λαού. Αυτός τα πλήρωσε, αυτός τα χτίσε. Εμείς τα πληρώνουμε και σήμερα. Είναι τραγικό και βαρβαρότητα να μπαίνουμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να μπαίνουμε με τιμολόγιο. Εμείς υπενθυμίσαμε με την εκδήλωση που κάναμε και με την κινητοποίηση ότι και αύριο θα είμαστε πάλι στο δρόμο και θα το διεκδικήσουμε το δημόσιο νοσοκομείο και τη δημόσια υγεία. Αυτό νομίζω ότι ήταν και το σημαντικότερο μήνυμα σήμερα της συγκέντρωσής μας. Κύριε Λενακάκη, πήγατε και στην περιφέρεια Κρήτης, είχατε επαφές έτσι στο πλαίσιο της κινητοποίησης, σωστά? Ναι, πήγανε όλοι οι συνάδελφοι όλων των ταμείων, γιατί όλοι οι πρόεδροι των σωματείων της Κρήτης πήγαμε στο Περιφερειάρχη, του δώσαμε ένα ψήφισμα γραπτό με όλα μας τα αιτήματα. Και είπαμε, μπορεί να μην είναι αρμόδιος, όμως μπορεί να τα προωθήσει τα θέματα αυτά στην κεντρική κυβέρνηση. Επίσης, ο Δήμος ο Κουμπούρης, ο συνάδελφος, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κλαδικών Συνταξιουχικών Σωματείων Ελλάδος, που ήταν και ο ομιλητής, είχε την κύρια ομιλία, ακριβώς στα θέματα υγείας στάθηκε. Τα θεωρούμε κρίσιμα και
και το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και στον ΕΦΚΑ αλλά και στις υγειονομικές περιφέρειες για το θέμα της υγείας. Μάλιστα. Κύριε Λινακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα να επικοινωνήσουμε τους συνταξιούχους. Ξέρετε, οι συνταξιούχοι και ειδικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν περνάνε καλά. Και με την ακρίβεια, αλλά και με όλα αυτά τα οποία είχαμε. Και είπα προηγούμενα ότι εμείς ζητάμε ουσιαστικές αυξήσεις. Είναι όλα σταθερά. Δεν μπορούμε να μην παίρνουμε καμία αύξηση και από την άλλη να έχουμε αύξηση στο ρεύμα, αύξηση στο νερό, αύξηση στην υγεία, αύξηση στα φάρμακα. Δηλαδή αυτό είναι λίγο θα θέλαμε μια άλλη πολιτική να ακολουθήσει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Το αξίζουμε, δουλέψαμε πολλά χρόνια. Τα έχουμε πληρώσει όλα. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λινακάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό αγώνα, καλή δύναμη. Προφανώς. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει σταματημό στους δρόμους. Στους δρόμους. Και στους συνταξιούχους.